105 και 5 στο κόκκινο. Ωραία, λοιπόν, ξεκινήσαμε με το κομμάτι που είναι το hit, θα λέγαμε, του δίσκου, του συγκρατήματος που θα παρουσιάσουμε. Το Dancing in the Zoo είναι ο δίσκος, το The Bitter Sweet είναι το συγκρότημα που δύο μέλη του είναι εδώ πέρα, ο Νικόλας και ο Δημήτρης, ο Νικόλας Αλαβάνος και ο Δημήτρης Ρίγκος. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλησπέρα. Ένα άλμπουμ το οποίο βγήκε το καλοκαίρι, με ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο, layout μέσα κτλ. Ένα πολύ up tempo, με πολύ up tempo διάθεση. Να πούμε, μην ξεχνάμε την Τζέννη Σερέ στα τηλέφωνα και η Νικολέτη Τσουραμάνη στον ήχο. Αντώνης Φράγκος αναγκαστικά εδώ πέρα, γιατί εγώ πρέπει να κάνω την εκπομπή. Το post-rock είναι, ας πούμε, ο τίτλος. You don't want me, baby. Έτσι δεν είναι. Ας πούμε το single, το οποίο έχετε και. Πολύ όμορφο πραγματικά κομμάτι. Γενικά ένας δίσκος, να πω και εγώ δύο λόγια, ότι μου άρεσε γενικά, έτσι, ένα αγγλική ψυχεδέλεια, αγγλική pop και 70's ίσως, αλλά με πολύ σύγχρονη ματιά. Δεν είναι ότι είσαστε αγκυροβολημένοι στο παρελθόν και τέρμα. Ακούσαμε το κομμάτι αυτό, αλλά τώρα βέβαια η πολυλογία μου πρέπει να λάβει τέλος για να μιλήσετε. Εσείς βεβαίως, είναι και η Ελένη εδώ πέρα, μια φίλη που έχουμε συναντηθεί μέσα στο τηλεφώνο, αλλά βοήθησε για να έρθουν και τα παιδιά και δουλεύει στο χώρο. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, παιδιά, να μας πείτε γενικά για τη δημιουργία του δίσκου και θα προχωρήσουμε έτσι. Αρπάζω ακριβώς αυτά που άκουσα, που μου άρεσαν πολύ. Η δημιουργία του συντήχε αυτό ακριβώς το σκεπτικό και αυτόν ακριβώς το στόχο, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες επιρροές που είναι πάρα πολλές, γιατί ακούμε μουσική πολύ. Όντως, αυτό φαίνεται μέσα. Να τις βάλουμε σε ένα καλούπι εντός εισαγωγικών και να τις εκμοντερνίσουμε. Τώρα το αν το καταφέραμε θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Άρα υπήρχε μια μαγιά ψυχεδέλειας και Britpop σίγουρα, και πολλά άλλα στοιχεία, glam, mod, ακόμα και pure rock και pop καθαρό. Προσπαθήσαμε να τα παντρέψουμε, ήταν μια πορεία δημιουργική, το ένα κομμάτι έφερε τ' άλλο. Ξέρεις πως είναι τώρα στο στούντιο, αλλάζουν και πολλοί οι καταστάσεις. Ξεκινάς να κάνεις κάτι, δεν ξέρεις που πας. Και εν πάση περιπτώσει βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που κρατάμε στα χέρια μας τώρα. Να πούμε ότι είναι ένα προϊόν δικό στο οποίο ουσιαστικά κάνει διανομή EMI. Ακριβώς. Έτσι πήγατε λαϊκή, το δώσετε και... Ναι. Τους άρεσε το single και βάσει single κράτησαν και το υπόλοιπο CD. Όντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης θέλει να προσθέσει κάτι. Κοίταξε να δεις. Ο δίσκος συνθετικά είναι ένα απόγνωμα του Νικόλα εκ των πραγμάτων. Εγώ μπήκα αργότερα μέσα στην διαδικασία της παραγωγής και του έκανα και την παραγωγή στο CD. Με τον Νικόλα γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Έχουμε παίξει μαζί στα περισσότερα σχήματα που έχω παίξει τουλάχιστον και ο Νικόλα το ίδιο. Τώρα από εκεί πέρα αυτό ήταν μια αφετηρία. Και έχοντας φύγει από το στούντιο και έχοντας ξεκινήσει μια live διαδρομή μαζί με άλλους μουσικούς που έχουν γίνει σταθεροί, αρχίζει και παίρνει και μια διαφορετική μορφή. Αυτό έχω να πω. Όντως. Λοιπόν, αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με το single, πάμε σε ένα άλλο. The Wind, A Song of Frustration. Τα αγγλικά μου είναι άθλια, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω οι ακροατές και ακροατές με καταλαβαίνουν. Γιατί. Ένα τραγούδι αγανάκτησης, να το πούμε έτσι. Σημείο των καιρών έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι το καινούργιο. Θα είναι το επόμενο σύγκλι, όπως όλα δείχνουν. Ναι. Πάμε. Εδώ είμαστε 105 και 5 ή στο κόκκινο, The Bitter Sweet, με δύο κεφαλαία, στο B και στο Sweet. Το group λοιπόν με τον Νικόλα και τον Δημήτρη και ο δίσκος Dancing in the Zoo, ήδη ακούσαμε δύο κομμάτια, ένα single και το προαλυφόμενο δεύτερο single. Λοιπόν, οπότε πόσο σας πήρε να φτιαχτεί αυτός ο δίσκος? Πολύ.
Ναι, αυτό αρκετά, ήταν μια αρκετά, απάντηση που την περίμενε. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Γιατί μπαίνεις και δεν έχεις στέγη, οπότε ενώ στέγη εντός εισαγωγικών, δεν υπάρχει κάποιος να σε στηρίζει άμεσα. Οπότε κινείσαι λίγο, κολυμπά στα βαθιά νερά. Μας πήρε 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο μετρημένο. Στη διαδικασία γινόντουσαν πράγματα, αλλά στην αρχή ήμασταν λίγο στα ψαχτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχατε μια σειρά κομμάτια και από αυτά διαλέξατε αυτά ή δουλέψατε ειδικά αυτά τα 12 κομμάτια? Όχι, όχι, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Είχα κομμάτια, είχα κομμάτια. Εγώ είχα, πρέπει να είχα τα 9 από τα 12 ή τα 8 σε μια πιο υβριδική μορφή, με μια ακουστική κιθάρα τα έπαιζα, και μπήκα να τα δοκιμάσω. Είχα μια ενορχήστρωση στο μυαλό μου, μην φανταστείς όμως ότι είχα το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα άλμπουμ το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στο στούντιο ουσιαστικά. Δηλαδή είχα πολλή ώρα μέσα στο στούντιο και πολύ χρόνο να σκεφτώ τις ενορχιστρώσεις, και όλα τα στοιχεία που το έντυσαν τελικά μουσικά. Αλλά ξεκίνησαν τα 8 κομμάτια, μπήκα να τα γράψω σιγά σιγά και στην πορεία εμφανίστηκαν άλλα 3 μέσα στα οποία ήταν και το single, το You Don't Want Me Baby, που έδωσαν ίσως και ένα πρόξιμο στην όλη δουλειά. Δηλαδή το πήγαν σε μια άλλη κατεύθυνση, ελαφρώς πιο εμπορική από αυτή που είχα στο μυαλό μου όταν έμπαινα στο στούντιο. Ναι, με άλλα λόγια δηλαδή δουλευτήκαν τα κομμάτια ξανά και ξανά, έτσι, και ξανά, έτσι, και ξανά. Έτσι, έτσι. Και κάθε μουσικός που ερχόταν έβαζε και το δικό του λιθαράκι. Δηλαδή ήταν ένα ανοιχτό άλμπουμ το Dance in the Zoo. Δεν ήταν ένα άλμπουμ που δεν υπήρχε συγκρότημα ενεργό εκείνη την εποχή που έπαιζε στο στούντιο ή προβάραμε. Υπήρχα εγώ, και έφερνα τους δικούς μου μουσικούς και έτσι χτίστηκε και το CD και η μπάντα τελικά γύρω από αυτό. Ναι, δηλαδή είναι ένα ζωντανό άλμπουμ. Δηλαδή ουσιαστικά πάρα πολλά πράγματα έχουν δοκιμαστεί, έτσι, και έχουν παιχτεί στο στούντιο, ναι, ακριβώς, και δεν είναι έτοιμα από πριν, οπότε τα στείνεις και... την προηγούμενη εβδομάδα κάνατε και την παρουσίαση, αν δεν κάνω λάθος. Την Κυριακή, το Σάββατο που μας πέρασε. Πώς ήταν ο κόσμος, πώς το δέχτηκε, πώς αντέδρασε? Νομίζω τα πλήθη. Είμαστε κατάλληλοι να μιλήσουμε για τα πλήθη ως μουσικοί εκτελεστές. Από ό,τι έπιασε, γιατί πιάνεις το vibe του κοινού από τη σκηνή. Ναι, αυτό εννοώ. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από εμάς. Ήταν λίγο δύσκολο το CD να το αποδώσεις επί σκηνής. Δεν το είχαμε κάνει ποτέ, δεν το είχαμε. Ομολογουμένως η ορχήστρωση είναι πολλές φορές απαγορευτική, έτσι, για έτσι. Να την εξελίξει, να την εκφράσει, να την ξετυλίξει όλη αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν έτσι δύο δρόμοι σε αυτό. Το απογυμνώνεις και το, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η οπτική. Ναι, δεν είναι κακή, το απογυμνώνεις και το κάνεις πιο δυνατό, πιο rock and roll, πιο ευθύ. Ή προσπαθείς με νύχια και με δόντια να αποδώσεις, ας πούμε, με κάποιο τρόπο την ενορχήστρωση. Εσείς το δεύτερο? Το δεύτερο διαλέξαμε, ήταν δύσκολο και φτωροποιείο, αλλά τα καταφέραμε, πιστεύω. Είχατε δηλαδή μεγάλη μπάντα, πώς ήταν? Ήμασταν στο maximum 10 μουσικοί επί σκηνής. Έτσι. Γιατί όντως όλα αυτά τα όργανα που παίζονται, ο τρόπος που παίζονται, το χτίσιμο που έχουν τα κομμάτια, όντως. Και ήθελε και πολλή δουλειά στο στούντιο για να οργανωθεί όλο αυτό. Ωραία, λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι. Το οποίο είναι το Inner Light Flight. Inner Flight. Το οποίο είναι το αγαπημένο της Ελένης. Ναι, ναι. Της Ελένης. Well, we're heading to, I just don't know. These are the bad days and they're going to show. Εν τω μεταξύ εδώ έχουν πιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα παιδιά, το οποίο ίσως κάποια στιγμή, αν στέρξει, θα βγει και στον αέρα. Αλλά τώρα πρέπει να ασχοληθούμε και οφείλουμε, βεβαίως, γιατί τους καλέσαμε εδώ, με τους The Bittersweet και τον Dancing in the Zoo, που ακούσαμε ήδη 3 κομμάτια. Πάμε για το τέταρτο. Μια πολύ τετριμένη ερώτηση. Αυτή είναι φοβερά τετριμένη, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια. Όσον αφορά τις επιρροές. Δηλαδή, τι ακούτε πολύ, τι ακούγατε? Από τη στιγμή που οι συνθέσεις είναι του Νικόλα, νομίζω ότι ο αρμόδιος είναι ο Νικόλας για να πει. Δηλαδή αυτός είχε το. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με τον Νικόλα και μετά περνάμε και σε σένα, γιατί έτσι κι αλλιώς και εσύ φέρνεις μέσα σε ένα μουσικό φορτίο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Τετριμένη ερώτηση, ίσως και αναγκαία κιόλας, και η πιο δύσκολη μπορεί να γίνει ever, δηλαδή. Γιατί πάντα φεύγω και λέω ότι ξέχασα κάτι. Όχι, εντάξει, γενικά μιλάω. Η επιρροή, εντάξει, αν το κεντράρουμε λίγο, είναι βρετανικές, δηλαδή είναι σίγουρα η πρώτη παλέτα είναι τα 60's, νούμερο ένα, δηλαδή, και ειδικά μια περίοδος που αγαπάμε πολύ από το 65 μέχρι το 69.
Εγώ θεωρώ ότι έγινε φοβερή επανάσταση εκείνη την περίοδο και πήγε τη μουσική και ειδικά τη ροκ πολλά χρόνια μπροστά. Προσωπική μου αγάπη, η ψυχεδέλεια, δεν ξέρω αν φαίνεται, μεγάλη αγάπη. Η pop, η mod, μετέπειτα η glam των 70s, η progressive rock. Όλα τα κινήματα έτσι, που πήγαν λίγο μπροστά το rock and roll με γοητεύουν, ακόμα και το punk. Δηλαδή προσπαθώ να βάλω στοιχεία από πολλά μουσικά είδη για να φτιάξω κάτι που μου αρέσει εμένα και που αν το άκουγα εγώ ενδεχομένως θα μου τράβαγε το ενδιαφέρον. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταφέρνουμε. Μάλλον, ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δημήτρη. Τώρα, κοίτα, με τον Κόλλα ως δύο μουσικά σύνολα ο καθένας, αν μας εικονοποιήσουμε, έχουμε μία τομή στην οποία συμπίπτουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ έρχομαι από άλλο ανεκδότο, όπως και ο καθένας και μέσα στο συγκρότημα κιόλας. Ας πούμε, όταν όλοι κάποια στιγμή στο Λύκειο που γυρνάγανε και ακούγανε hard rock και heavy metal, εγώ τότε άκουγα rap. Κάποια στιγμή η πρώτη κιθαριστική μουσική που άκουσα ήταν Suzy and the Banshees. Και αργότερα μια μουσική η οποία έμελε να την αγαπήσω πάρα πολύ, να με στιγματίσει, που ήταν το Garage της χρυσής δεκαετίας, όπως είπε ο Κόλλας, του 60, συγκεκριμένα 62 με 67, αλλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ περισσότερο ο Αμερικάνικος ήχος, τον Κόλλα αρέσει πολύ περισσότερο ο Βρετανικός ήχος. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει, όσο προχωράει ο καιρός, αρχίζει και βγάζει τις ταμπέλες που είχε όταν ήσουν πιτσιρικάς και έλεγε ότι δεν είναι ροκ, δεν τα ακούω, ή δεν είναι πανκ, δεν τα ακούω, ή οτιδήποτε. Και πλέον αρχίζει και ακούς μουσική. Και ψάχνεις και εστιάζεις σε κομμάτια ή σε καλλιτέχνες που σου αρέσουν και τα δέχεσαι έτσι όπως είναι. Σε όλη αυτή την πορεία λοιπόν πέρασαν πάρα πολλά πράγματα. Okay, δηλαδή πέρασε η gothic, πέρασε η dark wave, πέρασε η punk, πέρασε το swing. Το μοναδικό πράγμα που δεν έχει περάσει είναι τα σκυλάδικα και τα πριόνια, όπως τα λέω εγώ, δηλαδή τέκνο, ευρωπαϊκά κτλ. Αυτά. Ωραία, νομίζω ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη ότι ξεκινάς έχοντας κάποιες ταμπέλες, γιατί τα εμπορικά είδη εξυπηρετούν μέσω των ταμπελών. Εντάξει, όχι, άμα είσαι και μικρός, έχεις και ανάγκη να οριστείς. Ναι, δηλαδή είσαι και σε ένα σύνολο το οποίο οι φίλοι σου ακούνε αυτό. Πρέπει και εσύ να έχεις μια ταυτότητα. Μια κοινότητα. Και σιγά σιγά ανοίγεσαι και όπου ακούς ό,τι σ' αρέσει, το ακούς και χωρίς. Είναι εντάξει, είναι φυσιολογικό. Οπότε, μια και έχουμε 5 λεπτά, έχουμε ένα κομμάτι ήδη και μάλλον θα μας πάει μέχρι τις ειδήσεις. Περίπου. Πάμε λοιπόν. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Όπως λέει η Νικολέτα λοιπόν στο Ραμάνι που έχει τον ήχο, μπαίνουμε, μπήκαμε λοιπόν, εδώ είμαστε 105 και 5 στο κόκκινο, το post-rock, η Τζένις αρέσει τα τηλέφωνα, ο Δημήτρης Αλαβάνης και ο Νικόλας Αλαβάνης. Το μπέρδεψα, αλλά δεν ήταν τόσο κακό το λάθος, γιατί ο Νικόλας ο Αλαβάνης και ο Δημήτρης ο Ρίγκος είναι εδώ, The Bitter Sweet, το group, Dancing in the Zoo, ο δίσκος, το ντεπούντο άλπουμ, όπως γράφει εδώ και το δελτίο τύπου. Λοιπόν, να πούμε τα τηλέφωνα μας είναι 3-2-4-7, όπου παίρνει τηλέφωνο αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την Τζέννη. Ο νέο παπάκι στο κόκκινο.gr το mail. Και κάτι πιο εύκολο, 1055 κενό, αν θέλετε κάποια ερώτηση, σύντομη, 54045 το SMS. Και το έχουμε κρατήσει διατίμηση, 0-30 λεπτά μόνο, από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα και όσο διαρκέσει, ελπίζουμε να διαρκέσει λίγο. Αστείο ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε εδώ το group, δεν είναι εκπομπή, μπορεί εμείς να την έχουμε, αλλά τους ανθρώπους εδώ. Και να πούμε και η Ελένη εδώ πέρα. Το τονίσουμε και αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να πούμε το εξής. Ένα πράγμα που βλέπω εγώ στο δίσκο είναι ότι είναι ένα έντεχνο ροκ.
ό,τι μπορεί να λέγεται αυτό. Δηλαδή το βάζω χοντρά χοντρά. Αλλά έχει ψυχή. Δεν είναι ένα παίξιμο με το στυλ όπου είναι, κάνεις μια τουριστική διαδρομή σε μια σειρά στυλ για να δείξεις πόσα ξέρεις και πόσα έχεις ακούσει και πόσες επιρροές έχεις. Αλλά έχει μια ψυχή, έχει ψυχή. Έχει αυτό το συσσαγωγικά ανέμελο των 60's, αλλά δεν είναι καθόλου ανέμελο. Δηλαδή είναι ένα καλό, γερό άλμπουμ με ζωντανά κομμάτια, ζωντανή μουσική. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως το μεγάλο εγχείρημα, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά όργανα, μεγάλοι συνεργιστώρες κτλ, που είναι ένα τόλμημα για τη σήμερα μέρα στην Ελλάδα, με το επίπεδο των στούντιο και το επίπεδο γενικότερα της δυνατότητας να έχεις μια πρόσβαση ουσιαστική, έτσι, για να έχεις μια ποιότητα. Αυτό το έχετε πετύχει και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η ερώτηση είναι, ετοιμάζεστε και για άλλες συναυλίες, για να πληροφορήσουμε τον κόσμο αν κάπου θέλει να σε ακούσει κάποιος ή κάποια? Θα γίνουν συναυλίες σίγουρα, γιατί είμαστε στη φάση της πρόθεσης του άλμπουμ, οπότε οπωσδήποτε πρέπει να παίξουμε. Υπάρχει μια συναυλία κλεισμένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στις 18 του Γενάρη στο After Dark, την Παρασκευή. Εμάς η νοοτροπία μας τώρα, δεν ξέρω αν αυτό ακουστεί εστέτ, κάπως elite κτλ. Ναι, είναι να κυνηγάς κάποια live τα οποία έχουν νόημα. Δηλαδή, εγώ ως Νικόλας είμαι λίγο κατά του Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κλείνω ένα μαγαζί και παίζω σεζόν. Θα μου πεις, μεγάλε, αν έχω ανάγκη από χρήματα, τι θα κάνω, και θα πω πάσω. Χωρίς να λέω ότι δεν έχω ανάγκη από χρήματα, έτσι. Δεν μου άρεσε ποτέ, από πιτσιρικάς που ξεκίναγα, δεν μου άρεσαν τα συγκροτήματα που έπαιζαν σε ζών, σε μαγαζιά. Οπότε αποκλείεται να μας δείτε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλουμε είναι στοχευμένα έξυπνα live. Κάποιο support ενδεχομένως. Οπότε το ψάχνουμε λίγο το θέμα. Ναι. Συμμετοχές σε φεστιβάλ μαζί με άλλα, ναι, groups, που υπάρχουν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα groups αυτή την περίοδο στο αγγλόφωνο, στην Ελλάδα και στο ελληνόφωνο. Ομολογουμένως υπάρχουν πάρα πολλά. Mm. Όμως μια άλλη, κάποιος θα αντέτεινε σε αυτό, λέμε τώρα, γιατί το έχω ακούσει από άλλα γκρουπ, έτσι, ότι παίζοντας συχνά live δένεται καλύτερα και το σχήμα, το όποιο σχήμα υπάρχει. Παίζουμε πάρα πολύ συχνά πρόβες κάνουμε. Αυτό. Δηλαδή άμα παίζεις 2-4 ώρα την εβδομάδα όλη την ώρα τα κομμάτια και ψάχνεις και βρίσκεις άλλα κομμάτια, αλλά παίζεις όλα τα κομμάτια, είναι αναμενόμενο ότι όταν θα βγεις να παίξεις μπορεί να είναι και μία φορά το χρόνο. Θα είσαι πάρα πολύ δεμένος. Δεν κάνουμε δηλαδή τρεις πρόβες πριν τη συναυλία για να βγούμε να παίξουμε. Είμαστε σε επαφή όλο το χρόνο, δύο μέρες την εβδομάδα τουλάχιστον. Με αυτό νομίζω το ισοφαρίζει. Και το ότι έχουμε παίξει πολύ γενικώς παλιότερα. Έχουμε βγει στο πάλκο γενικώς, έχουμε δοκιμαστεί χωρίς να γίνουμε ευρύτερα γνωστοί. Αλλά με διάφορα γκρουπ έχουμε παίξει, δηλαδή την έχουμε νιώσει στη σκηνή. Δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε βοηθάνε οι πρόβες σε αυτή την κατεύθυνση πάρα πολύ. Ωραία, λοιπόν, η επιλογή, ποια είναι αυτή η επιλογή που έχουμε κάνει τώρα, γιατί δεν λέμε ποιος τίτλος. Το You Don't Dig Rock and Roll είναι το τέταρτο κομμάτι, θυμίζει λίγο Αμερική πιστεύω αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. The Bittersweet, Dancing in the Zoo. Ένα ακόμα κομμάτι από το πρώτο του άλμπου. Ένα άλμπου που είναι πολύ φιλόδοξο, θα λέγαμε, όσον αφορά και τον ήχο του και την ενορχήστρωσή του, και νομίζω ότι τα παιδιά τα κατάφεραν πολύ καλά. Και γι' αυτό, επειδή ξεκινάτε από ένα επίπεδο, έχουμε απέτηση για το επόμενο, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Γιατί όταν ξεκινάς καλά, ο άλλος που ακούει περιμένει κάτι να το ξεπεράσεις, καλό ή καλύτερο, έτσι δεν είναι? Το καλό είναι ότι υπάρχει βέβαια και υλικό ήδη από τώρα για τον επόμενο δίσκο. Εντάξει, βέβαια δεν υπάρχει τώρα κυκλοφόρηση αυτός, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά νομίζουμε ότι ούτως ή άλλως είναι αυτό το οποίο θα βγει. Δείχνει μια εξέλιξη, γιατί εκ των πραγμάτων θα είναι ένας δίσκος που θα στηθεί από συγκρότημα πλέον. Μάλιστα. Αυτές είναι ωραίες απαιτήσεις παντούς. Δηλαδή γι' αυτό βγήκαμε στη γύρα, για να υπάρχουν απαιτήσεις. Συμφωνώ με τον Δημήτρη. Δηλαδή, εμείς τώρα, και εμένα προσωπικά μου αρέσει λίγο η έκπληξη. Μπορεί να φύγω από τις πλημμυστές ενορχιστρώσεις και να πάμε σε ένα
πολύ πιο άδειο έτσι context. Minimal. Πιο minimal. Αφαιρετικό. Πιο rock and roll. Γιατί τώρα πιο ευθύ, πιο ευθύ. Το επόμενο album θα στηθεί από μια μπάντα. Οπότε πιστεύω εκ των πραγμάτων θα είναι πιο ζωντανό, πιο live. Σαν feeling. Μια που μιλάει για την μπάντα Ονκολέα, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και τα παιδιά τα οποία παίζουν μαζί μας αυτή τη στιγμή. Στον μπάσο είναι ο Κώστας Ογκοντονίκας, ο οποίος έχει παίξει και στο δίσκο. Στην άλλη κιθάρα είναι ο Αντώνης Ογκούφας και στα πλήθρα το νεότερο μας απόκτημα είναι η Χριστίνα Πανδρέου. Τώρα έχουν περάσει, θα ήθελα πάρα πολύ να αναφερθώ σε όλους όσους έχουν περάσει και έχουν βοηθήσει, γιατί ο καθένας έχει κάνει κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο και για το CD και για την παρουσίαση που κάναμε. Έχει δηλαδή προσθέσει κάτι. Σαφώς. Όπως ας πούμε είναι ο Άρης Χατζιόγλου που έχει περάσει στα πλήθρα. Είναι η Εύα Ιλάφκα στις δεύτερες φωνές. Ο Πάνος ο Τζινιόλης που έχει βοηθήσει σε κάποια πρόσθετα drums. Θα τους ξεχάσω πάλι. Ο Ντόντος ο Αντώνης στο σαξόφωνο. Είναι η Ειρήνη Βιδάλη στα πίσω φωνητικά και η Πέννη Τσιολάκη. Αρχίζει το Αλτσχάιμερ. Είναι φυσικά οπωσδήποτε θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στο Δημήτρη Τοντελή που έκανε τη μίξη του CD. Ολοκλήρωσε την παραγωγή ο Δημήτρης Ορίγκος. Την πρώτη μίξη. Πάντως ουσιαστικά. Ναι. Σίγουρα κάποιους ξεχάσαμε, τους ζητάμε συγγνώμη. Ναι, συνέβαλαν πάρα πολύ με ομικρον γιώτα. Στο καλλιτεχνικό να αναφερθούμε και στο Δημήτρη τον Παγκοσταντίνου που έκανε το εξώφυλλο. Και στο Γιάννη τον Καραλιόπουλο που έβγαλε τις φωτογραφίες. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ όμορφο και το εξώφυλλο και γενικότερα και το εσωτερικό. Γενικά είναι ένα δηλαδή εξώφυλλο, αν θέλετε, που συνάδει, λειτουργεί με τη μουσική. Δηλαδή, βλέποντας ένα τέτοιο εξώφυλλο και ακούγοντας τη μουσική, ταιριάζει. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό πολλές φορές τουλάχιστον. Από ένα που θα θέλει να αγοράσει το δίσκο ίσως. Λοιπόν, και μιας και κάποιοι θα θέλουν να αγοράσουν και κάποιοι το δίσκο, ας ακούσουμε μια ακόμα μουσική από αυτό. Τελειώντας μια ερώτηση για το επόμενο κομμάτι. Του λέει hiding underground. Λέει ναι, κρύβεσαι στο έτσι, από κάτω. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ωραία, χαίρομαι γιατί είναι και το πιο αστείο κομμάτι. Πρέπει όλοι να κρυφτούμε από κάτω με αυτά που συμβαίνουν ή να πάμε από τα βουνά. Τώρα ήρθε και κούμπωσε και με την κρίση. Αλλά όχι, εγώ σκέφτηκα έτσι, πήρα την φιλολογία της ψυχεδέλειας λίγο και έπαιξα με αυτό. Που παίζει πάρα πολύ με τη φύση και με τέρατα, τερατώδεις έτσι, φυσιογνωμίες. Σκέφτηκα ένα τεράστιο φυτό το οποίο φύεται υπογείως και κάποια στιγμή γίνεται η επανάσταση και εμφανίζεται και όλοι τρέχουμε σαν τρελοί να κρυφτούμε. Να το πάρουμε βέβαια στο επίπεδο του συμβολικού, το ότι βράζει μια ολόκληρη κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεσπάσει αυτό το πράγμα, είναι μάλλον το έχεις προβλέψει κάποια στιγμή. Έχει πλάκα γιατί κούμποσαν κι άλλα. Και ο τίτλος κούμποσε τον Dancing in the Zoo. Πρόκρισερος δυστυχώς. Δεν το είχαμε δει αυτό. Πολλές φορές η καλλιτέχνη είναι προφητική. Οπότε εντάξει. Όχι εντάξει. Όντας τώρα μέσα στην κρίση, ο καθένας κάνει τις μεταφορές και τους συμβολισμούς. Ασχέτως αν κάποιος έχει γράψει, έχει τραγουδήσει, έχει πει κάτι. Επί τούτου, ας πούμε. Επί τούτου ή όχι. Λοιπόν, να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι που είναι που διαλέξατε, το Hiding Underground. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να σας ευχαριστούμε. Ο Δημήτρης και ο Νικόλας, The Bitter Sweet. Dancing in the Zoo ήταν ο δίσκος. Η Ελένη εδώ πέρα μαζί μας, συνεργάτης γενικότερα, φίλη, η οποία στάθηκε αφορμή για να είναι τα παιδιά εδώ πέρα και για άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Νικόλα Τσουραμάτη στον ήχο και Τζένι Σερέτζα τηλέφωνα. Γεια σας.